μονοδραματική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάσταση στην Καρδίτσα και ακόμη περισσότερο στη λίμνη του Παλαμά. Εκεί όλα έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, αφού οι βροχοπτώσεις από την κακοκαιρία Ντάνιελ έχουν πλήξει όλη την περιοχή του κάμπου. Ενδεικτικές είναι εικόνες που καταγράφηκαν νωρίτερα στο χωριό Μεταμόρφωση, με μια μητέρα να προσπαθεί να μεταφέρει σε ασφαλές σημείο τα παιδιά της χρησιμοποιώντας μια φουσκωτή βάρκα. Πέφτουν τα σπίτια! Δεν είστε για τίποτα! Σπίτια έχουν γκρεμιστεί, καταπτώσεις βράχου σημειώνονται σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα και των δύο περιφερειακών ενωτήτων, Τρικάλων και Καρδίτσας, ενώ ο Πηνιός ποταμός αρχίζει να ξεχυλίσει σε χωριά των Τρικάλων. Επίσης, ο Λιθέος ποταμός που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων έχει ξεχυλίσει προς γειτονιές της πόλης. Στο μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κατέρευσαν 10 σπίτια, ενώ άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Στον ορεινό Δήμο Αργυθέας δεν υπάρχει ρεύμα. Η δυτική Αργυθέα είναι αποκομμένη προς το Μουζάκι διότι έπεσε η γέφυρα Αργύρη. Ο στρατός βρίσκεται επιποδός για τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές σε Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, Σιδράμου, κυρίως οι ένοπλες δυνάμεις που παρέχουν μέσα και προσωπικό αλλά και χώρο φιλοξενίας στους πολίτες. Ο στρατός έχει επιστρατεύσει βάρκες για τη διάωση πολιτών, οχήματα Χάμερ αλλά και ερπιστριοφόρα. Στο μεταξύ, ο Βόλος είναι χωρίς υδροδότηση και πόσιμο νερό για τρίτη ημέρα και οι αρχές δίνουν αγώνα για να δώσουν ανάσες ζωή σε μια πόλη που προσπαθεί να επανέλθει σε ένα στοιχειώδες επίπεδο κανονικότητας μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η πρωτόγνωρη κακοκαιρία. Ο Δήμος Βόλου με συνεργεία διανέμει χιλιάδες μπουκάλια πόσιμου νερού στους πολίτες με οργανωμένη διανομή σε διάφορα σημεία της πόλης. Χάος επικρατεί στη Μιλίνα, στο Χόρτο, στα Καλά Νερά, στον Πλατανιά, στην Άφισο, στα Άνω και Κάτω Λεχόνια. Στην κατεύθυνση προς τον νότιο Πήλιο που έχουν χαθεί δρόμοι, σπίτια και αυτοκίνητα και είναι αδύνατη η επικοινωνία και η χερσαία προσέγγιση. Ανάλογες εικόνες υπάρχουν και στο Ανατολικό Πήλιο, Αϊγιάννη, Παπανερό, Χορευτό, όπως και στην Τζαγκαράδα. Αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος κανονικά θα οδηγούσε στο Πήλιο προς την Πορταριά. Βρισκόμαστε στο ύψος της Ανακασιάς. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει δρόμος, έχει καταρρεύσει, ο Βόλος έχει αποκοπεί εντελώς από το Πήλιο, από την Πορταριά, τη Μακρινίτσα, τα Χάνια κτλ. Δεν υπάρχει δρόμος, έχει καταστραφεί, έχει καταρρεύσει και έχει γίνει ένα απέραντο ποτάμι το οποίο καταλήγει στη θάλασσα. Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί και η Μακρινίτσα, όπου μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν σπίτια και αυτοκίνητα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Στο μεταξύ, 6 άτομα αγνοούνται στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την κακοκαιρία, της οποίας ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 4 νεκρούς έως τώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως έχουν πραγματοποιηθεί 885 απεγκλωβισμοί ατόμων στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Η πρώτη επιχείρηση με ελικόπτερο Super Puma της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στο χωριό Αγία Τριάδα της Καρδίτσας και αφορούσε μια γυναίκα που ήταν μέσα στο νερό. Απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή είναι η διάωση και ο απεγκλωβισμός πολιτών από τις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και η προστασία των κρίσιμων υποδομών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Οι δυνάμεις για την αποκατάσταση του δικτύου σε Σκιάθο και Νότιο Πήλιο ενισχύονται με υλικά και προσωπικό να είναι καθοδόν. Στο Νότιο Πήλιο υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στο σύνολο του οδικού δικτύου και παραμένουν εκτός στάσης ορεινοί και παραλιακοί οικισμοί με 1.800 καταναλωτές. Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου παραμένουν εκτός στάσης περίπου 16 υποσταθμοί, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου σε 2.000 καταναλωτές. Γίνονται ενέργειες για να ηλεκτροδοτηθούν έως το μεσημέρι 6 υποσταθμοί, ενώ εκτιμάται ότι το σύνολο των υποσταθμών θα ηλεκτροδοτηθεί εντός της ημέρας είτε από το δίκτυο με ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη. Στην Καρδίτσα είμαστε σε διαδικασία αποστολής 2 έως 3 αντλητικών από το Βόλο για συνδρομή. Στα Τρίκαλα παραμένει εκτός τμήμα του δικτύου λόγω εισρωής υδάτων σε υποσταθμό και βρίσκονται καθόδον 2 μεγάλα αντλητικά από Λαμία και θα ενημερωθεί και το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων για επιπλέον εντατικοποίηση της συνδρομής από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην Αττική σημειώθηκαν ελάχιστα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Η απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση και ο απεγκλωβισμός πολιτών από τις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βέλη κατά της κυβέρνησης για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για πολιτικές ευθύνες και μπάχαλο. Αυτό το φαινόμενο που έρχεται πολύ κοντά στις πυρκαγιές επιβεβαιώνει την ανάγκη αναβάθμισης των εργαλείων ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Δηλαδή, είτε μιλάμε για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση, που είναι πλέον υποχρέωση και ευρωπαϊκής πολιτικής και καθυστέρηση στη χώρα μας, είτε για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, είτε για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, πλέον μιλάμε για την επάρκεια της πολιτείας σε ένα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο, διότι φαίνεται όλο και πιο συχνά ότι οι φυσικές καταστροφές είναι πολύ πιο εκτεταμένες, έχουν πολύ περισσότερες επιπτώσεις, αμφισβητούν πλέον και τη ζωή και την περιουσία και το περιβάλλον. Έχουμε μια κυβέρνηση αυξημένης αλαζονίας και ελάχιστης αποτελεσματικότητας. Δεν κοιτάμε τι δεν κάναμε σωστά. Γιατί τα ρέματα όλες οι κυβερνήσεις άφησαν για λόγους, αν θέλετε, ψηφοδηρικούς, για λόγους οικοπαιδικούς, να τα μπαζώσουν. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτύριες για σωστών που επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν και σήμερα σε Καρδίτσα και Μαγνησία μετά την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας, η οποία ήδη έχει στερήσει τη ζωή σε 4 συνανθρώπους μας και έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εγκαίνια διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης χωρίς πρωθυπουργό, χωρίς ομιλία εγγενείων, χωρίς συνέντευξη τύπου. Η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλλον πρέπει να θεωρείται οριστική. Αιτία τα όσα τραγικά συμβαίνουν από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, που έχει βουλιάξει η μισή Ελλάδα στα νερά της βροχής. Κάτι που δεν μπορεί να παραβλέψει η κυβέρνηση συνολικά και να μην επηρεάσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της εβδομάδας και έχει αποφασιστεί να κάνει κεντρική ομιλία στη ΔΕΘ αλλά και συνέντευξη τύπου, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία Ντάνιελ. Χτες ακόμη το επιτελείο του Πρωθυπουργού υπολόγιζε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην ομιλία του στην τελετή εγγενείων της 87ης Διεθνούς Εκθέσεως το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Βόλτα στα περίπτερα, συναντήσεις και άλλα είχαν πάει περίπατο με όσα συμβαίνουν. Ο Πρωθυπουργός επρόκειτο την Παρασκευή να μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη, όμως και αυτό τώρα είναι υπό εξέταση, αν και όλοι του εισηγούνται πως δεν μπορεί επειδή έσβησε η φωτιά να μην πάει, καθώς ο κόσμος στη Θράκη αγωνιά για την επόμενη μέρα. Θα το κάνει σύμφωνα με πληροφορίες, όμως σε επόμενο χρόνο, διότι τώρα η προτεραιότητα είναι άλλη. Υπάρχει η Θεσσαλία, η οποία βιώνει απίστευτες καταστάσεις λόγω της Θεομηνίας Ντάνιελ. Και μία επίσκεψη στον Βόλο είναι αυτονόητη και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αυτό ίσχυε μέχρι χτες. Δεν είναι όμως πλέον μόνο ο Βόλος. Η κακοκαιρία βούλιαξε κυριολεκτικά όλη τη Θεσσαλία και οι καταστάσεις που εξελίσσονται είναι πρωτόγνωρες. Είναι ο παραγωγικός κάμπος της Λάρισας που έχει βουλιάξει και πλέον και η ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός αποφασίστηκε το Σαββατοκύριακο να μεταβεί στη Θεσσαλία και ακόμα το πρόγραμμά του είναι υποδιαμόρφωση. Πάντως, είναι βέβαιο ότι θα βρίσκεται στην περιοχή και στόχος είναι να πραγματοποιήσει αυτοψία παντού. Για τη Θεσσαλονίκη, από το Μέγαρο Μαξίμου ενημερώνουν και επισήμως πως ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει στην πόλη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία αλλά και συνέντευξη τύπου, η οποία προφανώς πλέον θα επικεντρωθεί στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της αλλά και στην πολιτική προστασία. Τα θέματα οικονομίας θα περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του, όχι όμως ως κυρίαρχα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συλλόγους φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε μπροστά από το ΙΜΑΘ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να λυθεί το θέμα της φοιτητικής στέγασης, καθώς και να βρεθεί μια λύση με τις υπέρογκα υψηλές τιμές των ενοικίων. Είδαμε και φέτος, ειδικά τώρα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, δεκάδες φοιτητές να αγωνιούν για το αν θα καταφέρουν να περάσουν στη σχολή τους και να μπορέσουν να σπουδάσουν λόγω της αυξημένης τιμής των ενοικίων. Είναι δεκάδες οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερους να μην καταφέρουν να πάνε στον τόπο που θέλουν να σπουδάσουν λόγω του ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τους. Προχωράμε σήμερα σε αυτό το συμβολικό δρόμενο που εδώ στο Υπουργείο έχουμε στήσει σε δύο σκηνές. Θέλουμε έτσι να δείξουμε ότι οι νίκοι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει στο Θεό. Ένας φοιτητής προκειμένου να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε αυτά τα ψηλά νίκια χρειάζεται να δουλεύει είτε να του φέρουν όλα τα λεφτά, όλο το μονάτικο δηλαδή. Οι εστίες δεν υπάρχουν αρκετά δωμάτια στις εστίες, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εθνικοί στις εστίες και πολύ λίγοι παίρνουν τα δωμάτια που δικαιούνται. Αυτό που επισημαίνουν γεμάτη αγωνία και απόγνωση για το μέλλον τους οι φοιτητές
είναι πως αρκετοί από αυτούς αναγκάζονται να δουλέψουν παράλληλα με τις σπουδές τους για να μπορέσουν να πληρώσουν το σπίτι τους και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια της καθημερινότητας με την αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη και τα τρόφιμα, τη στιγμή που δεν είναι και λίγες εκείνες οι οικογένειες που αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα ώστε να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Διεκδικούμε 400 ευρώ μηνιαίο σταγαστικό επίδομα για όλους τους φοιτητές. Διεκδικούμε όλοι οι φοιτητές να καταφέρουν να επινοικιαστούν μάλλον με ευθύνη του κράτους και των πανεπιστημίων δωμάτια σε ξενοδοχεία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους όλοι κανονικά στο εξάμηνό τους, να ανεγερθούν νέες εστίες και να αξιοποιηθούν και να φτιαχτούν όλα τα δωμάτια τα οποία δεν αξιοποιούνται σε όλες τις εστίες των ιδρυμάτων της πόλης και επίσης να υπάρχει δωρεάν φοιτητική σίτηση και στέγαση για όλους. Είναι πολύ υψηλό, δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται και να εργαστούν και να φτιάχνουν παράλληλα, γιατί οι γονείς ακριβώς δεν μπορούν να στηρίξουν αυτό το κόστος ζωής. Πόσο μάλλον αν μένουν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία τα ανοίγια είναι πολύ υψηλά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων στις φοιτητικές εστίες, καθώς όπως λένε με νόημα, υπάρχουν μόλις 137 κενές εστίες για τους πρωτοετής φοιτητές. Την ώρα που στη συμπρωτεύουσα θα έρθουν φέτος τουλάχιστον 5.000 πρωτοετής φοιτητές. Στο ΑΠΙΘΙΤΑ θα έγινε προκήρυξη και ανακοίνωση ότι θα δεχτούν μόνο 137 νέους φοιτητές. Στο σύνολο περίπου 5.000 που εισήχθησαν φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή ούτε το 2% των φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ δεν θα μπορεί να στεγαστεί σε ένα δωμάτιο φοιτητικής εστίας, ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντίστοιχα, στις εστίες του ΠΑΜΑΚ διαμένουν μόλις 100 φοιτητές, ενώ υπάρχουν άλλα 100 δωμάτια περίπου κενά, τα οποία δεν αξιοποιούνται γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικά και εισοδηματικά κριτήρια. Αντίστοιχα, οι εστίες του ΔΠΑΕ είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, καθώς το κτίριο είναι πλήρως ακατάλληλο για στέγαση και δεν υπάρχουν καν δηλωμένες, οπότε οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν εκεί μένουν με κίνδυνο να μην πέσει το ταβάνι στο κεφάλι τους και σε άθλιες συνθήκες. Δυναμώνουμε τα αιτήματά μας μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, δηλαδή για να μπει πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, για να όλοι οι εκούντες εστιών να πάρουν το δωμάτιο που ήδη δικαιούνται. Και τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας με τον επόμενο σταθμό, το συλλαλητήριο της ΔΕΦ, το Σάββατο στις 9, το Σάββατο 9 στην Ελλήνη, προκειμένου να μπορέσουμε να σπουδάσουμε και να ζούμε εν τέλει με αξιοπρέπεια. Μάλιστα, στα αιτήματά τους είναι και η συντήρηση των υποδομών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εστίες, καθώς, όπως καταγγέλουν, ελοχεύει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος κατάρρευσης κομματιών από τα ταβάνια. Μία ανάσα από το πρωτοκουδούνι στα σχολεία και τον καθιερωμένο αγιασμό, με τους μαθητές και τις μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων να ετοιμάζονται περιοδοδός για τη μεγάλη επιστροφή τους στα Θρανία έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, για ορισμένα παιδιά η κατάσταση δεν είναι και τόσο ρόδινη και δυστυχώς δεν έχουν το προνόμιο να προμηθευτούν όσα σχολικά ήδη χρειάζονται για να κάνουν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους. Βλέπετε, δεν είναι και λίγες εκείνες οι οικογένειες που λόγω οικονομικής δυσπραγίας αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Όπως γνωρίζετε, η Αντιδημαρχία Συγκεκριμένη της Κοινωνικής Προστασίας έχει πολλά πεδία δράσης και κυρίως νοιάζεται για τον συνάνθρωπο και δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Σε μια προσπάθεια λοιπόν υποστήριξη των οικογενειών αυτών που βρίσκονται σε ανάγκη, κάνουμε μια προσπάθεια συλλογής σχολικών ειδών, είτε καινούργια τα οποία θα είναι χορηγίες από εταιρείες, καταστήματα κλπ., είτε από δημότες. Επίσης, δεχόμαστε σχολικά λόγω χάρη τσαντούλες που μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, προκειμένου να τα διανέμουμε στους ωφελούμενους του κοινωνικού μας παντοπολίου. Αναλογιζόμενος τη σκληρή πραγματικότητα, ο Δήμος Λαγκαδά στέκεται αρρωγός σε όλους όσοι έχουν μεγάλη ανάγκη, προσφέροντας χείρα βοηθείας, ώστε κανένα παιδί να μην ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά δίχως τα απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, το κοινωνικό παντοπολείο προχωρά στη συγκέντρωση σχολικών ειδών και τσαντών για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών. Και με ένα μότο, θα έλεγα εγώ, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των κοινωνιών. Ένας για όλους, όλοι για ένας, κάπως έτσι. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελισάβετ Κοτσόνη, η κινητοποίηση εταιριών, καταστημάτων καθώς και απλού κόσμου είναι συγκινητική, αφού συλλέγουν καινούργια είδη ή μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, για να τα προσφέρουν μαζί με την αγάπη τους στους μαθητές που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Τετράδια, μολύβια, γόμες, σχολικές τσάντες, κόλλες, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής, ξύστρες θα δοθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σχολικά είδη και τσαντούλες. Mm-hmm. Τετράδια, μολύβια, γόμες, όλα αυτά. Οτιδήποτε μπορεί να εξυπηρετήσει ένα παιδί δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, μέχρι και χάρακες, δηλαδή οτιδήποτε. Σβηστικά, οτιδήποτε. Τετράδια, τα πάντα. Mm-hmm.
Ο κόσμος πώς το είδε εκεί οι δημότες του Λαγκαδά? Πώς είδαν αυτή την πρωτοβουλία σας? Θετικά, ξεκίνησαν ήδη και συλλέγονται αυτά τα είδη και ευελπιστούμε μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη να τα παραδώσουμε κιόλας. Πάντως, όπως εξηγεί η κυρία Κοτσόνη, ο Δήμος Λαγκαδά προσπαθεί με ποικίλες δράσεις να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, λειτουργεί το κοινωνικό φροντιστήριο, όπου μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν μαθήματα χωρίς να χρειαστεί οι γονείς να πληρώνουν. Όπου παιδιά οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων μπορούν και φοιτούν σε φροντιστήρια της περιοχής μας, του Δήμου Λαγκαδά θα πω, διότι συμμετέχουν και εκτός Λαγκαδά φροντιστήρια. Και εγώ είμαι φροντιστηριούχος, οπότε όλοι μας κάνουν μια προσπάθεια προκειμένου να φιλοξενήσουμε στα φροντιστήριά μας παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των σχολικών ειδών πραγματοποιείται στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Λαγκαδά, με την κυρία Κοτσόνη να απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν έμπρακτα τις αδύναμες οικονομικά οικογένειες, ώστε κανείς μαθητής να μην νιώσει παιδί ενός κατώτερου Θεού. Σημεία των καιρών, με τους επιτίδιους καθημερινά να εφευρίσκουν όλο και πιο πολλούς αλλά και εφάνταστους τρόπους για να αρπάξουν τη λία τους, βάζοντας στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τα οποία και ξεγελούν με αποτέλεσμα να τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι δράστες, ας το πω έτσι, αυτοί οι επιτίδοι, πάντα προσπαθούν να βρουν καινούριους τρόπους και η αστυνομία πρέπει να ακολουθήσει, να τους εντοπίσει αυτούς τους τρόπους και να τους αποτρέψει. Mm-hmm. Αλλά πρώτα σκέφτονται αυτοί το πώς θα ενεργήσουν και μετά πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε μπροστά από τις σκέψεις τους. Τι άλλο τρόπο μπορούν να βρούνε και πόσο εύκολα μπορούν να τον περάσουν σε κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και δυστυχώς πληθαίνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς. Τελευταίο θύμα των αετονίχηδων έπεσε μια 83χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε 15.000 ευρώ μέσα στο σπίτι της. Το σχέδιο των δραστών καλά οργανωμένο. Έτσι λοιπόν, ένας 59χρονος μαζί με συνεργό του, αφού πρώτα προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μπόρεσαν και απέκτησαν πρόσβαση στο σπίτι της ανυποψίας της γυναίκας και κατόρθωσαν να της αφαιρέσουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που φιλούσε στην οικία της. Αλλά δυστυχώς οι επιτίδοι επανακάμπτουν και βρίσκουν ηλικιωμένα άτομα τα οποία γίνονται εύκολη λία. Παρά τις συνεχείς παροτρύσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την αστυνομία κτλ., δυστυχώς υπάρχουν συνάνθρωποι οι οποίοι πέφτουν εύκολα θύματα αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Χωρίς καν να προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα άτομα αυτά ή να μπουν σε μια διαδικασία να δουν αν όντως ισχύει, γιατί έχουμε και τις περιπτώσεις εκείνες με τα ατυχήματα και τα γνωστά που έχουν συμβεί κατά καιρούς. Όπως τονίζει ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σημεωνίδης, τα ηλικιωμένα κυρίως άτομα θα πρέπει να είναι υποψιασμένα και να μην ανοίγουν εύκολα την πόρτα του διαμερίσματός τους σε όποιον επικαλεστεί πως είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας, διότι ο κίνδυνος να πέσουν θύματα απάτης ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Ανοίγουν τις πόρτες σε άγνωστα άτομα και δεν πάνε να είναι η ΔΕΗ, τη δουλειά έχει μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, και πώς ανοίγουν αυτές τις πόρτες ή και οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ο ΤΕΔΗ ή ό,τι άλλο και να είναι, φυσικό αέριο κτλ. Δυστυχώς θα πρέπει για μια ακόμη φορά να μπούμε στη διαδικασία να πούμε σε αυτόν τον κόσμο ότι να μην ανοίγει εύκολα τις πόρτες έως καθόλου. Αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, άμεσα να ενεργεί, να παίρνει ένα τηλέφωνο στο 100, ώστε να δυνάμεις αστυνομικών να ταυτοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς και αν όντως είναι από κάποια κινητή τηλεφωνία, από κάποιο συνεργείο ΔΕΗ κτλ. Να κάνουν τη δουλειά τους, εάν δεν είναι, να τους πάρουμε και να τους οδηγήσουμε εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι επιτίδοι, όταν δεν βρίσκουν σε κάποιο σπίτι χρήματα ή τη μαλφή, τότε δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και βία σε βάρος των άτυχων ηλικιωμένων, οπότε η προσοχή όλων πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό. Σε περιπτώσεις που έχουν σέλθει σε οικεία και δεν έχουν βρει, να έχουμε κακομεταχείριση ηλικιωμένων, να έχουμε ακόμα και δυσάρεστα συμβάντα. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε, μην ανοίγετε τις πόρτες σας σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται, όποια ιδιότητα και να επικαλούνται αυτοί. Ακόμα και αστυνομικοί να δηλώσουν ότι είναι, θα πρέπει να υπάρξει τρόπος να το τακτοποιήσουν ώστε να ανοίξουν την πόρτα.
Ωραία. Γιατί επικαλούνται και αυτό το κομμάτι των αστυνομικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του 59χρονου άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία τη στιγμή που οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ώστε να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη και του συνεργού του.